Σας έχει τύχει εσάς ποτέ να σώσετε άνθρωπο? Η διάσωση εξαρτάται σε ποιο σημείο θα προλάβεις. Σας έχει τύχει, συνέβη περιστατικό? Κοιτάξτε, σε εσάς, σε φίλο σας? Είναι σαν να ρωτάτε αν μας έχει τύχει, ας πούμε, κάθε άνθρωπο, δεν είναι μόνο εμάς. Κάθε άνθρωπος έχει βρεθεί στη θέση, σε μια θέση που θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιον άλλον άνθρωπο. Είτε στο νερό, είτε έξω από το νερό, είτε οπουδήποτε, να σώσει έναν άνθρωπο. Να σας πω γιατί σας ρωτώ. Ναι. Διότι εγώ φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ σπαστικό να κάθεσαι και να παρακολουθείς μία ακτή 8 ώρες ή και περισσότερο την ημέρα μέσα στον ήλιο και να μην κάνεις τίποτα. Μπορεί να είναι σπαστικό, να είναι κουραστικό, κάποια στιγμή να είναι ίσως πολλές οι ώρες, να ζαλίζεις παρακολουθώντας τη θάλασσα και εκεί πάνω που πάει να πέσει η προσοχή του ναυαγοσώστη να συμβεί κάτι. Γι' αυτό δεν γνωρίζω αν η εμπειρία δική σας έχει να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτό και αν γιατί όχι να πρέπει να φυλάτε μόνο παραλίες του ΕΟΤ και όχι όλες τις παραλίες. Εμείς δεν είμαστε αυτής της άποψης ότι πρέπει να φυλάγονται μόνο οι παραλίες του ΕΟΤ. Αλλά όλες. Εκεί που συχνάζει τουλάχιστον. Αν όχι όλες, επειδή δεν είναι δυνατόν να το πούμε αυτό, όποια παραλία υπάρχει στην Ελλάδα να υπάρχει και ο ναυαγοσώστης, θα πρέπει να είναι περισσότεροι Έλληνες από ότι. Πάντως να σας πω κάτι, εάν κρατήσω αυτό που θυμάμαι τα καλοκαίρια, ότι και στις πιο απόκριμες παραλίες υπάρχει κάποιος κύριος που πουλάει καρέκλες και σου λέει ελάτε εδώ 1000 δραχμές καρέκλα την ώρα, από το πουθενά εμφανίζονται. Λοιπόν, όπως έχουν βρει αυτόν τον τρόπο, μακάρι να τον έβρισκαν και να παγωσώστες. Τώρα σας ακούω. Ναι, αυτά βέβαια δεν ξέρουμε πόσο θα τα πετύχουμε, πάντως έχουμε στόχους να θέσουμε και εκεί πρότυπα. Αν μας βοηθήσει βέβαια και το κράτος, διαφορετικά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μόνοι μας, με ιδιωτική πρωτοβουλία δηλαδή, τέτοιου είδους κινήσεις. Τι έχετε κάνει, τι έχετε προσπαθήσει να περάσετε προς το κράτος, προς την, ας μην λέτε, το κράτος, αλλά ίσως το Υπουργείο Αθλητισμού. Λιμενικές αρχές, ίσως, κυρίως εκεί υπάγεται το θέμα. Στις δημοτικές αρχές. Λιμενικές αρχές. Εκεί υπάγεται το θέμα. Η αντιμετώπιση τους ήταν πολύ καλή. Αυτό που πιστεύω ενδιαφέρει είναι ότι επειδή ακριβώς δεν έχει γνωρίσει πάρα πολύ, πώς να το πούμε, δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν έχουν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ναυαγοσωστική. Γιατί? Κοιτάξτε, είναι όπως ακριβώς δεν δείχνει ο κόσμος πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις πρώτες βοήθειες γενικότερα. Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς. Εδώ και ο Ερυθρός Σταυρός που κάνει μαθήματα έχει πρόβλημα. Δεν υπάρχουν πολλά άτομα που να τα παρακολουθούν τα μαθήματα. Ναι, το είναι κάτι αυτό τραγικό. Διότι στο παρελθόν είχαμε κάνει μια εκπομπή για πρώτες βοήθειες μας στο σπίτι. Τι πρέπει να κάνεις αν συμβεί ένα ατύχημα σε σένα ή σε διπλανό σου. Και ζήσαμε και όλη αυτή την εμπειρία με τους σεισμούς, όπου πάλι κανένας δεν ξέρει τι να κάνει. Εάν γίνει σεισμός, όλοι παθαίνουν πανικό και τρέχουν προς τα έξω. Να πούμε και κάτι άλλο. Ένας λόγος ακόμα παραπάνω που χρειάζεται να εισαχθεί, ας το πούμε έτσι, η ναυαγοσωστική στις παραλίες μας, είναι γιατί ίσως στα περισσότερα, στα παλιά χρόνια, ας πούμε πριν μια δεκαετία, δεν υπήρχαν και τα θαλάσσια σπόρτα, τα οποία είναι σε μια έξαρση τώρα. Βλέπουμε από το jet ski μέχρι τα σερφ, μέχρι όλα αυτά. Μα ακριβώς γι' αυτό είπα ότι ενώ όλες οι παραλίες έχουν διάφορους κυρίους που τριγυρνάνε με τις καρεκλίτσες έξω από τα θαλάσσια σπορ, γιατί όχι, τώρα θα πω μια ιδέα. Αν είναι απλοϊκή, να μου το πείτε. Μήπως θα μπορούσε σε κάθε οργανωμένη παραλία, όπως υπάρχει σχολή σκι, να υπάρχει ταυτόχρονα και μία δική σας παρουσία, όπου όποιος θέλει να πληρώνει γιατί όχι και να μαθαίνει όση ώρα κάθεται και καίγεται στον ήλιο πολύ χρήσιμα πράγματα από κάποιον δάσκαλο εκπαιδευτή, έτσι ώστε και εσείς να περάσετε ευκολότερα το μήνυμα. Λέω τώρα εγώ. Αυτό είναι μια καλή ιδέα μένα, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε και τη νομική υπόσταση της υλοποίησης της ιδέας. Δεν μπορεί ο καθένας, γιατί αυτό το πράγμα το λέμε στον περισσότερο κόσμο, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορεί αύριο να γνωρίσουν την ναυαγοσωστική. Αυτό δεν θα σημαίνει όμως ότι μπορούν και τόσο εύκολα να κάνουν τέτοιου είδους μαθήματα σε μια παραλία. Δηλαδή, να πάμε. Βεβαίως, απλώς αυτό θα μπορούσε. Αυτό ήταν ελεγχόμενο, εσείς έχετε μία σχολή στην Παλίνη και κάνετε πάρα πολύ καλά. Σε ένα επόμενο βήμα όμως, επειδή ο πολύς ο κόσμος σου λέει ναυαγοσωστική πολυτέλεια, αυτό φοβάμαι εγώ. Ότι μπορεί όλοι να το δούνε σαν κάτι το οποίο να είναι επιπλέον. Και δεν ξέρω να το κόστος, κύριε Κέντρο, που κάθεστε άκρη αριστερά μου. Το κόστος ποιο είναι για να παρακολουθείς κανείς? Το κόστος δεν είναι απαγορευτικό για κανένα. Δηλαδή είναι?
στο πρώτο επίπεδο κοστολογείται γύρω στις 35.000. Το μήνα, το χρόνο, τι? Όχι, όχι. Ο κύκλος των μαθημάτων. Ο κύκλος των μαθημάτων. Περιλαμβάνει 12 μαθήματα, 9 πρακτικά μαθήματα και 3 θεωρητικά. Κυρίως πρώτες βοήθειες. Μάλιστα. Και βεβαίως τώρα να μην ρωτήσω πόσο διαρκεί ο κύκλος, διότι αυτό θα εξαρτάται από το μαθητή. Αν είναι δεκτικός ή όχι. Μάλιστα. Συνήθως πάντως είναι γύρω περίπου στον 1 με 1,5 μήνα. Αν τυχόν κάποιος έχει εξτρά πρόβλημα από τα συνηθισμένα, τότε παρακολουθεί δωρεάν και το επόμενο. Μάλιστα. Μέχρι βέβαια το όριο των τριών. Αυτό μου επιτρέπει, να πω κάτι, ότι όταν το σκι, για να μάθει σκι, κοστίζει από 1.500 μέχρι 2.000 το μάθημα, ίσως εξτρά πια η εκπαίδευση, και για να μάθεις πια να σηκώνεσαι στο σκι, θες ίσα με 10 μαθήματα, και πάλι παίζει ρόλο το πόσο δεκτικός είναι κανείς. Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζει να μάθει κανείς πώς να σώζεται από ένα. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι σε αυτό το απλό, στο πρώτο επίπεδο όπως το χαρακτηρίζουμε εμείς, μαθαίνει κανείς και κάποιες πρώτες βοήθειες, οι οποίες δεν εφαρμόζονται μόνο σε μια κατάσταση τέτοια που αντιμετωπίζει κανείς στη θάλασσα, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και στο δρόμο, σε κάποιο ατύχημα. Δηλαδή, μαθαίνει κανείς πράγματα που μπορεί να σώσει τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, όχι μόνο δίπλα στη θάλασσα, αλλά και ακόμα του ίδιου του παιδιού του, του πατέρα του. Δηλαδή, είναι πράγματα σημαντικά. Μάλιστα. Που θα πρέπει να τα ξέρουν. Που δεν πληρώνονται με 35.000. Που δεν πληρώνονται με 35.000, γιατί νομίζω 35.000 είναι τίποτα μπροστά σε μια ζωή που μπορεί να σώσεις. Το Σύριελ σας βοήθησε, σας έκανε πιο εμπορικούς, σας έκανε να έχετε περισσότερες επαγγελματικές επιτυχίες. Τι συνέβη? Έφυγε και προσωπικές πάντως. Και προσωπικές. Γι' αυτό, ναι, είδα ότι μερικοί με κοιτούσαν και γελούσαν. Πονηρά, δεν ήθελα εγώ να πω τίποτα. Λοιπόν, έκανε καλό ή κακό το πέρασμα του τι είναι να βαγωσώστης? Οτιδήποτε φέρνει κόσμο για να γνωρίσει, με όποια ιδέα και αν τον φέρνει, εμείς το θεωρούμε καλό. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος με τον α ή β τρόπο, είτε κάτι του τριγκάρει το ενδιαφέρον και τον φέρνει να γνωρίσει παρακάτω τα πράγματα, ή εν πάση περιπτώσει και λανθασμένη γνώμη να έχει, τουλάχιστον έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Είναι το θέμα, μια μορφή επικοινωνίας. Είναι σαφώς. Εμείς βέβαια προσωπικά σαν εκπαιδευτές, το Baywatch ας πούμε μας αρέσει, μόνο και μόνο επειδή κριτικάρουμε, κρίνουμε και επιβεβαιώνουμε τις γνώσεις μας ή τις αντικρούμε. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή καλό είναι να υπάρχει. Βέβαια, δεν πρέπει να βλέπουμε ό,τι βλέπουμε στην τηλεόραση, να μην το βλέπουμε μονόπλευρα, να το επιβεβαιώνουμε δηλαδή, τις γνώσεις μας να τις επιβεβαιώνουμε και από κάπου αλλού. Να μην γινόμαστε δεκτικοί από μία άποψη. Ευτυχώς που η ζωή δεν είναι πάντα όπως θα δείχνει τηλεόραση. ίσως να είναι και ευτύχημα αυτό. Δεν ξέρω πού σκοπεύετε να πάτε το καλοκαίρι. Θα κάνετε διακοπές ή όχι? Άμα μας αφήσουν οι μαθητές μου. Πολύ δύσκολο. Εγώ εύχομαι πάντως να περάσετε καλά και νομίζω ότι θα πρέπει να γνωριστείτε και με τον περισσότερο κόσμο, να γνωρίζεστε συνεχώς έτσι ώστε να ξέρει και πού θα σας βρει και πόσο εύκολο, χρήσιμο, δύσκολο είναι να ασχοληθεί κανείς με την αποχρωστική. Όμως επειδή ο χρόνος είναι χρήμα. Και επειδή ο χρόνος αυτής της εκπομπής τελείωσε, θέλω να κλείσουμε με τελευταίο ρεπορτάζ τα Watch. Το πρώτο Watch κυκλοφόρησε στην Ελβετία το 1980. Στην Ελλάδα όμως η φιλοσοφία της Watch έφτασε πριν 7 χρόνια. Σήμερα στο Watch Corner στην Πλάκα θα βρείτε μια μεγάλη συλλογή από ρολόγια που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Ανάλογα την εποχή υπάρχουν και τα αντίστοιχα Watch. Η Swatch ανανεώνει συλλογή 2 φορές το χρόνο. Έχει μία άνοιξη καλοκαίρι και μία φθινόπωρο χειμώνα. Και κάθε φορά βγαίνουν καινούργια σχέδια. Έτος το καλοκαίρι τι θα φορεθεί δηλαδή από Swatch? Υπάρχουν τα καινούργια για τη θάλασσα με το φως, τα σκούμπα, τα λούμι, τα Aqua Chrono που είναι και για καταδύσεις και χρονόμετρα, αλλά και τα απλά μοντέλα που τα βλέπουμε εδώ. Οι τιμές τους ποιες είναι? Οι τιμές για την ποιότητά τους είναι πολύ χαμηλές, είναι από 11.500 μέχρι 27.000, ανάλογα με την κατηγορία. Και αν είστε από τους συλλέκτες του είδους, στους Watch Corner θα βρείτε όλη τη φετινή συλλογή των συλλεκτικών κομματιών που έχουν σχεδιαστεί από διάσημους καλλιτέχνες.
What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break.